δεν ανοίγουν τα τολ της αεροπορίας, δεν θα είναι κοντά η εγκατάσταση στις κατοικημένες περιοχές, άρα όλες οι ανησυχίες εξανεμίζονται πλέον και δεν υφίστανται. Από εκεί και πέρα συνεχίζεται η λειτουργία του χόκκι μέχρι το Μάρτιο, και αυτό αγαπητοί μου φίλοι, διότι διέπεται η ελληνικό ΑΕ και το ΤΑΙΠΕΔ από συγκεκριμένες δεσμεύσεις στα πλαίσια της αξιοποίησης του χώρου για την μελλοντική επένδυση. Άρα αυτό που μας υποσχεθήκανε και είναι ξεκάθαρο είναι ότι συνεχίζεται μεν η λειτουργία του χόκκι. Είμαστε όλοι θετικοί γιατί η αυτοδιοίκηση βγάζει το ανθρώπινο πρόσωπό της, όπως το έδειξαν οι τρεις Δήμοι από τις αρχές του Σεπτέμβρη. Μέβεται ο χώρος, διότι είναι προς αξιοποίηση, γιατί διέπεται από τις συγκεκριμένες πλέον διαταραχές. Εμείς είμαστε οι δήμαρχοι μιας περιοχής που ήδη από το Σεπτέμβριο σηκώνει το βάρος πολλών χιλιάδων μεταναστών που πέρασαν ήδη από το γήπεδο του χόκκι και προσφύγων από εμπόλεμες περιοχές. Αυτό που ήταν σημαντικό και ήταν ξεκάθαρο είναι ότι δεν θα επιτρέπαμε με κάθε τρόπο τη λειτουργία άλλων χώρων κοντά στο κοινωνικό ιστό. Διότι το μοντέλο της πλατείας Βικτωρίας που κάποιοι ευαγγελίζονται ότι πρέπει να επαναληφθεί σε όλους τους Δήμους είναι ένα λάθος μοντέλο, διότι δεν πρέπει να επαναλαμβάνουμε το αρνητικό, πρέπει να βελτιώνουμε τις καταστάσεις και τις συνθήκες. Είναι ότι η ροή των μεταναστών μπορεί να είναι αυξητική ή μειωτική στους επόμενους μήνες. Άρα κανείς δεν γνωρίζει τον αριθμό πόσοι θα έρχονται στην Ελλάδα και πόσα άλλα κέντρα ανάλογα φύλαξης και ανοιχτής φιλοξενίας μπορεί να λειτουργήσουν. Σκηνές, συζήτηση. Όχι, δεν είπαμε ούτε για σκηνές. Το γήπεδο του χόκκι είναι αυτό που λειτουργούσε μέχρι σήμερα. Έχει συγκεκριμένες δυνατότητες υποδοχής μέσα ως 700 ή 800 άτομα. Δεν είναι ανοιχτό, Δήμαρχε. Δεν είναι ανοιχτό το γήπεδο του χόκκι. Το γήπεδο του χόκκι είναι σαν γήπεδο αθλητικός χώρος ανοιχτός. Οι κερκίδες όμως είναι κλειστές. Και σε αυτές τις κερκίδες, στους δύο ορόφους. Σκεπαστές. Ναι, ενώ. Στις κερκίδες. Σκεπαστές. Αυτό. Τι εννοείται. Κάτω από τις κερκίδες υπήρχαν οι διάδρομοι που είναι κλειστοί. Σε αυτούς τους διαδρόμους, στους δύο ορόφους, εκεί ήταν μέχρι σήμερα η φιλοξενία αυτών των ανθρώπων με τις συνθήκες που γνωρίζουμε. Ταυτόχρονα θα ανοίξει και κάποιος άλλος χώρος στις περιοχές αυτές. Όχι. Αύριο θα γίνει μεταφορά από τα έξοδο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό ξεκαθάρισε ότι δεν θα ανοίξει κανένας άλλος χώρος πλέον από αυτόν που λειτουργεί του γηπέδου του χόκκι. Είναι, αν θέλετε, μια προσωπική επιτυχία των τριών δημάρχων στη συζήτηση που έγινε. Από εκεί πέρα όμως, παιδιά, κοιτάξτε, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε, επαναλαμβάνω, για να λυθεί το πρόβλημα τους επόμενους μήνες. Δεν είμαστε εδώ για να δώσουμε απάντηση σε όλο το μεταναστευτικό που βασανίζει.